εβδομάδα της Χάριτος, αδερφή μου, την οποία μας εδόρισε και αυτόν τον χρόνο ο Θεός και μας εξίωσε να απολαύσουμε την ημέρα της Πεντηκοστής δια της Χάριτος της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, και διερχόμεθα αυτήν την εβδομάδα να αγκαλιάσει όσοι βέβαια πιστεύουν στον Θεό, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι την ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι η μέρα κατά την οποία και τα πουλάκια φωλιά δεν χτίζουν. Τόση μεγάλη χάρη είναι στον κόσμο, πλην όμως εμείς έχουμε καταπατήσει την ημέρα αυτή και δεν την εορτάζουμε, τουλάχιστον να εκκλησιαστούμε και μετά να πάμε στις δουλειές μας. Ας είναι όμως, διότι ο Πανάγαθος Θεός μακροθυμεί, περιμένει, ζητεί την επιστροφή μας, ζητεί τη μετάνοιά μας, για να αποστρέψει την δικαία του οργή από τον κόσμο. Να έχουμε δε υπόψη ότι ο άσποντος εχθρός της ψυχής μας, που είναι αόρατος, ο δαίμονας ο οποίος απεσκύρτησε από τη χάρη του Θεού, ο αιωσφόρος ο πρώτος των αγγέλων, ο οποίος ήταν κοντά στο Θεό, αυτός δεν είναι ο μόνος ο οποίος έπεσε από τον ουρανό, αλλά έπεσε και το τάγμα του. Δυνάμεις των ουρανών εσαλεύθησαν, και όπως σήμερα όταν κάποιος ομιλήσει εις ακοήν κόσμου, άλλοι μεν τον αγαπούν, άλλοι δεν τον μισούν, κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και στον ουρανό. Όταν έπεσεν ο αιωσφόρος, τότε όσοι τον αγαπούσαν έπεσαν μαζί του. Όσοι όμως δεν εσυμφώνησαν με την υπερηφάνειά του, ήκουσαν το λόγο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος είπε «Στόμεν καλός», και εστάθηκε εκείνο το στερέωμα του ουρανού, δυνάμεις των ουρανών, οι άγγελοι του Θεού, και έμειναν πιστοί εις τον Θεόν. Και έδωσε ο Θεός εις τους αγγέλους το λεγόμενο «αμετάβλητον», και έδωκε και εις τον δαίμονα το αμετάβλητο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μετά από την πτώση του δαίμονος δεν υπάρχει περίπτωση ουδής εκ των αγγέλων να ακολουθήσει τον πεπτωκότα δαίμονα, και μετά από την πτώση του δαίμονος δεν υπάρχει περίπτωση μετανοίας του διαβόλου. Εστερεώθησαν τα πάντα. Οι μενάγγελοι έμειναν πλέον με το αμετάβλητο το οποίο ο Θεός έδωκε. Οι δε δαίμονες έμειναν με το αμετάβλητο το οποίο επήραν από τον Θεό ως τιμωρία. Δεν υπάρχει περίπτωση ο διάβολος να μετανοήσει ποτέ. Ούτε υπάρχει περίπτωση στα ουρανίους δυνάμεις να σαλεύσουν όπως εγένετο με τον αιωσφόρο. Και έχουμε αυτό το σταθερό πλέον, και ο Πανάγαθος Θεός προσπαθεί το κενό εκείνο το οποίο δημιούργησε ο αιωσφόρος με την πτώση του να το αναπληρώσει με τα πιστά του τα παιδιά. Κάθε ένας πιστός ο οποίος φεύγει από τον κόσμο τούτον και μεταβαίνει εις τον αιώνιον κόσμο,
συμπληρώνει και μία θέση από το κενό εκείνο τάγμα του διαβόλου. Και όπως είπαμε και άλλοτε, το επαναλαμβάνουμε και πάλι, ότι όταν πληρωθεί το κενό εκείνο του ουρανού, των 10 ταγμάτων τα οποία υπάρχουν, τότε το 10ο αυτό τάγμα θα αποτελείται μόνον από τα πιστά παιδιά του Θεού. Και τότε θα έρθει η Βασιλεία του κόσμου, η αιώνιος πλέον, η κρίση του Θεού, η κρίση όλων των ανθρώπων οι οποίοι γεννήθησαν πάνω στην γη, η δικαία κρίση του Θεού, ο οποίος θα απονέμει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Αυτή είναι η εικόνα την οποία ο Πανάγαθος Θεός έδωκε σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν και περιμένουν να έρθει η ώρα κατά την οποία θα απολαύσει ο πιστός τα όσα ετοίμασαν ο Θεός δι' αυτόν. Πλην όμως μέσα σε εκείνους τους δαίμονες οι οποίοι έπεσαν από τον ουρανό, υπάρχει και ένα τάγμα χωρισμένο, διότι ο διάβολος εχώρισε τους οπαδούς του σε τάγματα. Ο ένας που έχει το τάγμα της παρακοής να βάζει τον άνθρωπο να παρακούει. Ο άλλος δαίμονας, ο οποίος έχει την ειδικότητα να παραπλανεί τον κόσμο, να ετοιμάζει πάντοτε την κοσμική ζωή, δηλαδή τον κόσμο της αμαρτίας. Υπάρχουν όμως και άλλα τάγματα, τα οποία είναι το τάγμα της φιλαργυρίας, είναι το τάγμα της ανηθικότητος, είναι το τάγμα της μέθης, είναι το τάγμα της χαρτοπεξίας, είναι το τάγμα του τσιγάρου, είναι το τάγμα της χρωματοπροσωπίας των γυναικών, είναι το τάγμα της μόδας. Έχει και ένα τάγμα που ονομάζεται κοφό και άλαλο. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν το γνωρίζει. Κοφό, δαιμόνιο λέγει, και άλαλο. Είναι το δαιμόνιο αυτό το οποίο ακριβώς το παρουσιάζει ο Κύριος μας στην Αγία Γραφή. Ότι οι μαθητές, λέγει, ήρθαν πονεμένοι και τους έφεραν ένα παιδί, ένα νέο παιδί, το οποίο, λέγει, είχε δαιμόνιον κοφόν και άλαλον. Άλαλον δεν ομιλεί, κοφό δεν ακούει, είναι πονηρό δαιμόνιο και βασανίζει εκείνο το άθλιο παιδί το οποίο έφερε ο πατέρας εις τους μαθητάς. Είναι νέο παιδί, στο άνθος της ηλικίας του, νεαρό παιδί. Αυτά τα νεαρά παιδιά, τα οποία ακριβώς βλέπουμε και σήμερα, αδερφοί μου, να είναι μπροστά μας και να οδηγούνται ακάθεκτα προς την παρακοή των γονέων των, παρακοή των διδασκάλων, παρακοή στην Εκκλησία, και οδηγούνται σε έναν δρόμο ο οποίος είναι αβέβαιος δι' αυτά, και ότι αν τους ομιλήσεις και ό,τι αν τους πεις, ούτε ακούν ούτε ομιλούν. Κατελήφθησαν δηλαδή από το δαιμόνιο το κοφό και το άλαλο. Αυτό το μικρό παιδί έγινε φωλεά του δαίμονος. Όπως τα πουλάκια χτίζουν φωλιές και εκεί αναγεννώνται,
κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στην ψυχή εκείνου του νεαρού παιδιού έκτισε φωλεάν το δαιμόνιο, το κοφόν και το άγαλο. Το εκυρίευσε και εκεί που τον κατελάμβανε, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο, έπεφτε χάμω και σπάρατε. Δεν ξέρω ποιοι είστε στην Εκκλησία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, όταν ένα παιδί από τη Ρωσία που ήρθε εδώ στον Άγιο Γεώργιο, μόλις εκκοινώνησε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, έπεσε χάμω και σπάρατε. Όχι το παιδί, το δαιμόνιο το οποίο ήταν μέσα στο παιδί. Και ήταν κουφό και άλλο δαιμόνιο. Δεν μιλούσε. Εσπάρατε χάμω αυτό το δαιμόνιο, έως ότου ο Πανάγαθος Θεός το συνέφερε κάπως και έλαβε την ευλογία από τον Θεό και έφυγε και πήγε. Τώρα που έχει πάει δεν γνωρίζουμε, αλλά εξεδήλωσε την κακία του το δαιμόνιο μόλις εισήλθε η χάρη του Θεού μέσα σε αυτό το παιδάκι, το νεαρό παιδί. Ρίπτει τον άνθρωπο στην γη, ο οποίος έχει καταληφθεί από το δαιμόνιο αυτό, αφρίζει, τρίζει τους οδόντας, ξηραίνεται, γίνεται ξηρό, δεν ταράζει πλέον, έως ότου ο Πανάγαθος Θεός να επιτρέψει εκείνη η δοκιμασία την οποία υποφέρει, με την οποία υποφέρει το πλάσμα, να παρέλθει και να ανοίξει τα μάτια του και να μην γνωρίζει τίποτε πλέον. Σηκώνεται όμως και όταν σηκωθεί έχει ένα πρόσωπο, αγριωμένο πρόσωπο. Τα μάτια του είναι θολά. Έχει μία επιθετικότητα, ορμά για να χτυπήσει ή να πληγώσει ή να φωνεύσει τον απέναντι του. Και τη μια φορά τρέχει μέσα στη φωτιά για να κάψει εκείνο το πλάσμα το δυστυχισμένο, την άλλη φορά πέφτει στο νερό για να το πνίξει. Είναι αυτά τα φαινόμενα τα οποία ακριβώς υπάρχουν σήμερα σε πολλά νεαρά παιδιά και οι γονείς δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται περί δαιμονίου. Οι γείτονες, οι γνωστοί και περισσότερων πάντων οι επιστήμονες, οι ιατροί οδηγούν το παιδί αυτό σε ψυχιατρικά φάρμακα, σε θεραπεία δηλαδή, που τα φάρμακα αυτά δίδει την υγεία της ψυχής. Είναι με πολλά θαυμαστικά εδώ οι φράσεις. Την υγεία της ψυχής δεν τη θεραπεύουν τα φάρμακα, δεν υπάρχουν φαρμακεία για την υγεία της ψυχής. Για την υγεία του σώματος υπάρχουν. Για την υγεία της ψυχής δεν υπάρχουν φάρμακα. Διότι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων είναι ο Θεός και έδωκε ειδική του συνταγή, θεϊκή συνταγή, την οποία ετώνησε με αυτήν τη συνταγή το φάρμακο το οποίο πρέπει να δοθεί σε εκείνον ο οποίος πάσχει από αυτό το δαιμόνιο, το κοφό και το άλαλο. Τι είπε ο Θεός? Λέγει ότι τούτον το δαιμόνιο δεν φεύγει από τον άνθρωπο, ημιμόνον λέγει με δύο τρόπους, την προσευχή και την νηστεία. Για να γίνει καλά το πλάσμα δεν θα πορευθεί πλέον στα φαρμακεία,
αλλά θα έρθει εις το πανδοχείο το οποίο ο Θεός ετοίμασε επάνω στην γη που ονομάζεται η Εκκλησία Του, την οποία στερέωσε την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι Απόστολοι, οι οποίοι ιάτρευσαν τόσα και τόσα πλάσματα πονεμένα, δεν ειδήναν το να θεραπεύσουν αυτό το παιδί. Το εξορκίζουν, το επιτιμούν, αλλά το πνεύμα αυτό του δαιμονίου μένει, λέγει, άλαλον και κοφόν. Και στον κοφό, λέγει, αν χτυπούν όλες οι καμπάνες, δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ. Εις τον τυφλόν, εάν τον θυμιάζεις ώραν πολύ, δεν μπορεί να σε δει. Και εις εκείνον ο οποίος είναι άλαλος, όση ώρα θέλεις μίλησέ του, δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Δεν αποκρίνεται, δεν υπακούει, διότι είναι το δαιμόνιο αυτού του τάγματος να είναι κοφό και άλαλο. Όταν ο άρρωστος είναι άλαλος, δεν ομολογεί ποτέ το πάθος του στον ιατρό. Ρωτάω ο γιατρός, τι πονείς, τι έχεις, δεν ομιλεί. Δεν ακούει, δεν τηρεί τα παραγγέλματα του γιατρού και ή ευκόλως αποθνίσκει ή δυσκόλως ιατρεύεται. Είναι μία περίπτωση η οποία ακριβώς με το λίγο θα τη φέρουμε στον σημερινόν άνθρωπο. Θα πάρουμε προηγουμένως όλη αυτήν την εικόνα και μετά θα δούμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι κοφός και άλαλος, διότι μέσα του υπάρχει το ίδιο δαιμόνιο το οποίο είναι το μέσα σε αυτό το νέο το παιδί. Πρέπει να έρθει αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι παντοδύναμος και έχει την εξουσία κατά πνευμάτων καθάρτων, και να απευθυνθεί προς αυτό το δαιμόνιο. Το πνεύμα το άλαλο και κοφόν, εγώ σε επιτάσσω. Να υπεί αυτά τα λόγια με αυθεντίαν μόνον ο Θεός, με ισχύν, με εξουσίαν, με δύναμη, για να εξέλθει το δαιμόνιο από μέσα στον άνθρωπο. Και συμπληρώνει ο Κύριος εναντίον του δαιμονίου και του λέγει, δεν θα επιστρέψεις ποτέ, του λέγει, εις αυτό το πλάθημα. Να φύγεις και να μην επιστρέψεις ποτέ. Τότε, όταν ο Κύριος μας επετίμησε αυτό το δαιμόνιο μέσα από τον νέο, εκείνο το δαιμόνιο ήρχεσε να φωνάζει δυνατά. Δηλαδή, ο δαίμονος όταν εξέλθει από μέσα εις τον άνθρωπο, έχει ορισμένους τρόπους που εκδηλώνει. Άλλοτε φεύγει με φωνές, άλλοτε φεύγει με βλασφημίες εναντίον του Θεού, άλλοτε καταστρέφει κάτι το οποίο είναι μπροστά του, άλλοτε σπάζει τα παράθυρα και τα τζάμια, σχίζει κουρτίνες, βγάζει κρότον, βγάζει οσμήν βρωμεράν ή καπνών και εξέρχεται και φεύγει. Αυτός είναι ο δαίμονας ο οποίος ακριβώς ταλανίζει σήμερα ολόκληρον την κοινωνία. Άλλοτε σπαράττει χάμος την γη και τέλος αφήνει υγιή και ελεύθερο τον πάσχοντα. Δύο μηχανάς εφεύρεν ο διάβολος για να επιτίθεται εναντίον του ανθρώπου. Η πρώτη είναι να του δένει τη γλώσσα.
Ομιλείς εις τον άνθρωπον, δεν σου απαντά. Του ομιλείς λόγια της Αγίας Γραφής, δεν θέλει να τα ακούσει. Δεν γνωρίζει. Η άλλη, η παγίδα του διαβόλου, είναι να του σφραγίζει τα αυτιά, την ακοή, να μην ακούει. Να του απευθύνει λόγους προς σωτηρία την ψυχή του και εκείνος να μην ακούει καθόλου. Να του ομιλήσει ότι ο παρόν κόσμος είναι φθαρτός και δεν θα μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο και εκείνος ούτε να ακούει ούτε να απαντά. Είναι άλλαλον δια να ομολογήσει την αμαρτία του. Είναι κοφόν δια να μην ακούει την ιατρία της συγχωρήσεως. Διότι όταν κατανικήσει το δαιμόνιο ο άνθρωπος, προσέρχεται στην αγκάλη του Θεού όπως ο άσωτος Υιός, ομολογεί την ενοχή του και τότε εισέρχεται στην αγκάλη του Θεού ηματισμένος και σοφρονισμένος. Και κάθε άνθρωπος από εμάς είναι ο ένοχος ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει επί της γης άνθρωπος άνευ αμαρτίας. Δηλαδή η ενοχή της αμαρτίας βασιλεύει μέσα στην ψυχή του κάθε ενός από εμάς. Όταν περισσότερον το δαιμόνιο κυριεύσει τον άνθρωπο από της μικράς ηλικίας, τότε είναι δύσκολο πολύ εις το γύρας να μετανοήσει και να έρθει κοντά στον Θεό. Όταν δεν δώσεις τα νιάτα σου στον Χριστό, είναι αδύνατο να δώσεις τα γυραθιά σου. Όταν υπάρχει μπροστά σου ένα τεράστιο χρονικό διάστημα για να νικήσεις την αμαρτία, εσύ δεν έδωκες τη ψυχή σου στον Χριστό, τότε πώς είναι δυνατόν να δώσεις τα γεραθιά σου που δεν έχεις δυνάμεις. Το δαιμόνιο είναι ικανόν να ρίχνει το πλάσμα το πονεμένο πλέον, το οποίο κατέκτησε ως κατακτητής βάρβαρος. Να το ρίχνει στη φωτιά, δηλαδή σε ένα πάθος που ονομάζεται οργή. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο και οργίζεται, τον έχει ρίξει μέσα εις την κάμινον της φωτιάς ο διάβολος. Οργίζεται με το παραμικρόν. Και όταν οργιστεί, πλέον από το στόμα του εξέρχονται φλόγες της κολάσεως. Όλες οι βλασφημίες, όλες οι αισχρολογίες, όλες οι κατηγορίες, όλα τα πάθη τα οποία έχει μέσα του, εξέρχονται από μέσα από την καρδία και συμπληρώνεται ο Λόγος του Θεού ο οποίος λέγει «Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί το στόμα». Ό,τι έχει μέσα του το βγάζει απ' έξω πλέον. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε στη φωτιά, αλλά άλλοτε τον ρίχνει ο διάβολος μέσα στο νερό για να τον πνίξει, δηλαδή μέσα εις τα νερά των βιωτικών μεριμνών. Να προσέξουμε αυτά τα λόγια, αδερφοί μου, διότι είναι φοβερά λόγια και τα οποία μαστίζουν τον καθέναν από εμάς. Τα ύδατα τα οποία ρίχνει ο διάβολος, ένα πλάσμα το οποίο το έχει κατακτήσει, είναι οι βιωτικές μέριμνες. Μπορεί να ακούει το Λόγο του Θεού, να ενθουσιάζεται, να παίρνει δυνάμεις και να λέει «Θεέ μου, πού ευρίσκομαι, εις ποια άγνοια να βρίσκομαι». Μόλις όμως τελειώσουν τα Λόγια του Θεού και εξέρθει από το μέρος εκείνον όπου εξιώθει να ακούσει Λόγον Θεού, τότε ορμούν οι βιωτικές μέριμνες, λέγει, και συμπνίγουν το Λόγο του Θεού και ξηραίνεται. Δεν ενθυμείται πλέον. Διδάσκαλοι με τας διδαχάστων, πνευματικοί με τας νουθεσίαστων, τίποτα δεν κατορθώνουν, και τούτο διότι το πνεύμα της πονηρίας είναι άλαλον και κοφών. Άλαλον δεν ομιλεί, κοφών δεν ακούει.
«Όσα θέλεις», λέγε, «όσα θέλεις», φώναζε. Το δαιμόνιο είναι κοφόν και άλαλον. Κοφόν δεν ακούει, άλαλο δεν ομιλεί. Όταν ο αμαρτωλός είναι άλαλος και δεν εξομολογείται την αμαρτία του, τότε πνευματικός του πατέρας είναι ο δαίμονας. Τον έχει καταλάβει προηγουμένως, δεν τον αφήνει να ανοίξει το στόμα του. Όταν είναι κοφός, δεν ακούει τα επιτήμια του πνευματικού, δηλαδή τα συμβουλά του πνευματικού, άλλα του λέγει ο πνευματικός του, άλλα πράττει αυτός. Και εύκολα κολλάζεται ή δύσκολα σώζεται. Είναι πολύ παράδοξο να ελευθερωθεί από τα σχήρα του διαβόλου ένας τέτοιος αμαρτωλός άνθρωπος. Γιατί βρισκόμεθα, αδερφοί μου, μέσα σε ένα τέτοιο κίνδυνο? Τι συμβαίνει? Να έχουμε μπροστά μας τον κίνδυνο της απολίας και δυσκόλως την χαρά της σωτηρίας. Στην εξουσία μας ευρίσκεται και το ένα και το άλλο. Το ένα, να διώξουμε τον διάβολο, ο οποίος είναι άλαλος και κουφός, και το άλλο, να εισέρθουμε στην αγκάλη του Θεού, όπως ο άσωτος Υιός με το ύμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Πρέπει να λύσουμε την γλώσσα μας. Πρέπει να έχουμε μπροστά μας τον πνευματικό μας πατέραν, ο οποίος θα του πούμε τον πόνο μας. Και αναφέρεται ότι η Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία ήταν Αγία εις το Βυζάντιο, έλεγε τούτα τα λόγια τα σοφά: «Ο Θεός με έστειλε από τον ουρανό εις την γη και ο πνευματικός μου με έβαλε από την γη εις τον ουρανό». Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η μεγάλη τιμή την οποία ακριβώς δίδει ο Θεός στο παιδί του. Να είναι κρεμάμενος από το λαιμό ενός σοφού πνευματικού που θα τον οδηγήσει στην οδόν της σωτηρίας. Αλλά να ακούει όμως, να μην είναι κοφό και άλλαλο δαιμόνιο. Η αληθινή εξομολόγηση δεν στέκει στα λόγια όπως ο Ιούδας. Τι είπε ο Ιούδας? «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων». Όταν είδε ότι καταδικάστη ο διδάσκαλός του, είπε αυτά τα λόγια, αλλά δεν είναι τα λόγια μετανοίας, διότι είχε μπροστά του και τα αργύρια. Τα πέταξε κι αυτά, αλλά ήταν δοσμένος πλέον εις το δαιμόνιο της φιλαργυρίας. Δεν εστάθηκε μπροστά στον Χριστό όπως ο Πέτρος με τα δάκρυα της μετανοίας. Αυτά ζητεί ο Θεός όταν προσέρχεσαι στην αγκάλη του Θεού. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να γνωρίζεις ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι ο υποκριτικός δρόμος, που προσέρχεσαι στην μετάνοια αλλά υποκριτικά, για να περάσεις τάχατε και καλά από τον έλεγχο της συνειδήσεως, ότι δεν εξομολογήθηκες. Πήγαινε να εξομολογηθείς, αλλά εξομολογήθηκε και ο Ιούδας. Τι με αυτό? Είπεν ότι ήμαρτον παρέδωκα αίμα αθώο. Και τι έγινε? Το αποτέλεσμα δεν είναι η ειλικρινής μετάνοια, αλλά ήταν η αυτοκτονία του Ιούδα, και η οποία επεσφράγισε την καταδίκη του αιωνίως. Στην εξομολόγηση πρέπει να φυλάσσουν το δύο πράγματα. Το ένα
να είναι χωρίς εντροπή. Την ώρα που πράττουμε την αμαρτία, εκείνη η ώρα είναι η φοβεροτέρα στιγμή της ζωής μας. Διότι πράττουμε την αμαρτία ενώπιον του Θεού, ο οποίος μας βλέπει. Την ώρα που θα πούμε την αμαρτία, έρχεται ο διάβολος για να μας σκορπίσει την εντροπή και σου λέγει μη το πεις, είναι εντροπή. Το δεύτερο, πρέπει να μην έχουμε καμία πρόφαση. Δηλαδή, όταν προσερχόμεθα εις την μετάνοια μας, δεν θα βάζουμε ποτέ κανένα άλλο πρόσωπο ως ένοχον δια την αμαρτία μας. Θα πούμε την αμαρτία μας όπως την επράξαμε, για να μας ελεήσει ο Θεός. Εάν προφασιστούμε ότι με εμποδίζει ο σύζυγός μου ή η σύζυγός μου ή τα παιδιά μου ή οι αδερφοί μου ή οι γείτονες μου ή ο κόσμος, τότε δεν είναι μετάνοια ειλικρινής, αλλά προσπαθήσαμε να επιρρύψουμε την ευθύνη της άλλους. Ενθυμηθείτε την περίπτωση της Εύας. Εύα, γιατί παρέβει στην εντολή μου? Εγώ, λέγει, δεν φταίω, φταίει το φίδι το οποίο με παραπλάνησε. Φεύγει ο Κύριος. Ερωτά τον Αδάμ. Αδάμ, του λέγει, γιατί παρέβει στην εντολή μου? Αμέσως απαντά. Δεν φταίω εγώ, φταίεις εσύ που μου έδωκες αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή είστε αθώοι. Και έρχεται τότε η τιμωρία του Θεού. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Δεν είναι τιμωρός. Λέγει, ο Θεός είναι γεμάτος από αγάπη και έλεος. Αυτό έπαθε και ο Οριγένης, ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος έλεγε ότι ο Θεός είναι τόση μεγάλη αγάπη του, που και αυτόν τον δαίμονα τον ίδιο θα το συγχωρέσει και θα τον βάλει στον παράδεισο. Κατεδικάστηκε από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο ως αιρετικός. Διότι λησμονούμε ότι ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη, δίκαιος κριτής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερως, διότι και την ώρα κατά την οποία ακούμε αυτά τα λόγια, ο διάβολος έρχεται για να μας βάλει ύπνον στα μάτια μας. Να μας βάλει να νιστάξουμε, να μην ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Και βλέπεις τον άνθρωπο να βρίσκεται μόνος επάνω στην καρέκλα, αλλά το μυαλό του να είναι στον ύπνο ή να περνάει από χίλια κανάλια. Να μην ακούσει. Δεν θέλει ο διάβολος να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Θέλει να ντρεπόμεθα όταν κάνουμε την αμαρτία και όταν την ομολογούμε έμπροστα του Θεού, να μην έχουμε το στόμα να το ανοίξουμε, αλλά να το κρατά το δαιμόνιο το άλαλο. Και δεν έχουμε την τόλμη να ακούσουμε τη συμβουλή του πνευματικού μας, διότι το δαιμόνιο μας κλείνει τα αυτιά. Κάποτε ο φιλόσοφος Σωκράτης περπατούσε μέσα στους δρόμους της τότε Αθήνας, της ολιγοαρίθμου πόλεως, και περπατώντας είδε ένα μαθητή του που έβγαινε μέσα από το σπίτι μιας πόρνης. Εντράπει ο νέος και στην παρουσία του διδασκάλου του και τραβήχθη μέσα για να μην τον ειδεί. Ήθελε να κρυφθεί. Και τότε ο Σωκράτης του λέγει, «Ω ναι, δεν είναι εντροπή να έβγεις από τέτοιον σπίτι. Εντροπή είναι να στέκεις μέσα σε τέτοιο σπίτι». Αυτό είναι το φοβερό. Όχι να πούμε την αμαρτία μας, αυτό δεν είναι κάτι το δύσκολο. Το δύσκολο είναι να μην πούμε την αμαρτία μας και να αφήνουμε τα μισά, διότι μας βάζει εντροπή ο διάβολος.
Δεν είναι ντροπή να βγεις έξω να φανερώσεις την αμαρτία σου στην εξομολόγηση. Εντροπή είναι να στέκεις, να κρύβεσαι από τον πνευματικό σου για να μην του πεις αυτό το οποίο σου συνέβη. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η κακία, δηλαδή η αμαρτία, όταν σιωπηθεί είναι νόσος κύπουλος της ψυχής. Δι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί μου, σε ποιο πνευματικό θα ευρεθείς και με πόση αγάπη θα σε περιβάλλει, είναι να ανοίξεις το στόμα σου. Ο πνευματικός είναι η άκρα αγάπη του Θεού. Εκείνος ο οποίος εξομολογείται είναι πληγωμένος και θέλει να του κλείσεις τα σπληκά στα οποία του είναι ξένη αμαρτία. Να μην κρύπτουμε ποτέ στην εξομολόγηση με πρόφαση το λύστημα το οποίο επέσαμε. Εκείνο το οποίο παρουσιάζεται περισσότερο είναι εις τας γυναίκας. Προσπαθούν οι γυναίκες που εξομολογούνται με χιλίας προφάσεις να ρίξουν εις άλλον το φταίξιμο και όχι στην αμαρτία τους. Να πούμε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο είναι φοβερά μεγάλο αμαρτωλό σημείο. Η μητέρα η οποία δια τον Α είτε τον Β λόγο ή νομίμως ή ανόμως έστειλε ο Θεός μέσα στα σπλάχνα της μια ψυχή και οδηγείται εις το σφαγείο για να κατασφάξει το παιδί της. Πηγαίνει να το φωνεύσει. Και όταν προσέλθει στην εξομολόγηση λέγει τούτα τα λόγια. Το πέταξα. Τι πέταξες? Σκουπιδιά. Τι είναι αυτό που πέταξες? Ξέβρεις ότι είναι το αίμα της καρδιάς σου. Ξέβρεις ότι είναι το παιδί σου αυτό το οποίο σου έδωσε ο Θεός είτε νομίμως είτε παρανόμως. Και όφιλες να το κρατήσεις. Απαντά. Για το αδύνατο να το κρατήσω. Γιατί? Τι θα έλεγε ο κόσμος? Δεν λέγεται στιγμή εκείνη τι θα έλεγε ο Θεός, αλλά τι θα έλεγε ο κόσμος. Πέφτει στην αμαρτία των φόνων και δικαιολογεί ότι την εβίαζε ο σύζυγος να σκοτώσει το παιδί, ο πατέρας δηλαδή να σκοτώσει το παιδί του. Ορμούσε ο πενθερός και η πενθερά επάνω της και ήταν αδύνατο να το αφήσω, λέγει, να το σκοτώσω. Τι σου έφταξε? Τι σου έκανε? Έκανε κανένα λάθος αυτό το παιδί? Το μόνο ανεύθυνο από το δικό σου σφάλμα ήταν αυτό το παιδί. Τι σου έκανε? Ρίφτη τα ευθύνα στις άλλους. Όταν όμως ο Πανάγαθος Θεός διαστόματος του πνευματικού απευθύνει και λέγει πού σου το έδωσε το παιδί, στην αγκάλιν ή στον ώμο, για να σου το πάρουνε. Εκεί που σου το έδωσε ο Θεός δεν είναι δύνατο κανείς να σου το πάρει αν δεν ήθελες η ίδια. Και τώρα άκουσε και από τον Άγιον του Θεού, ο οποίος ονομάζεται Πατέρας της Εκκλησίας, τι λέγει? Για να σε συγχωρέσει ο Θεός πρέπει να χύσεις τόσα δάκρυα όσο νερό σε ευάφτισα. Πού θα βρεις τόσα δάκρυα? Πού θα τα βρεις? Αδερφοί μου, φοβερόν δεν είναι να πράξουμε την αμαρτία, φοβερόν είναι να πούμε την αμαρτία. Δι' αυτό και ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην μας αφήσει να ανοίξουμε το στόμα μας. Είναι το δαιμόνιον το άλαλον.
είναι το δαιμόνιο, το κοφό, το οποίο δεν θέλει να ακούσει τη συμβουλή του πνευματικού. Μία τέτοια γυναίκα, αδερφοί μου, αναφέρει η Εκκλησία μας ότι έπεσε εις την αμαρτία και έφτασε εις τον βασιλέα για να του πει ότι το ένοχος, πλην όμως όσο του να του πει την ενοχή της, ήρχεσαι να λέγει ότι ο άντρας μου είναι μέθυσος, είναι υβριστής, είναι βλάσφημος, είναι κλέπτης, είναι μοιχός και όσα δύναται να πει μια γλώσσα για να εφεύρει την δικαιολογία και ένας νους μιας θυμωμένης γυναικός. Ήρχεσαι να λέγει ότι την υβρίζει ο άντρας της, την δέρνει, περνά βασανισμένη ζωή, δι' αυτό καταλήγει να πει την αμαρτία της. Ο βασιλεύς όμως, όπου εγνώριζε την κακία της γυναικός, δεν απεκρίνεται τίποτε. Εκείνη για να τον κάνει να οργιστεί, του λέει: «Βασιλεύ, ο άντρας μου μου λέγει κακό δια τη βασιλεία σου», για να φέρει το βασιλιάνι στο σημείο να επιτεθεί εναντίον του ανδρός της. «Υβρίζει εσένα και την δική σου βασιλεία». Τότε ο βασιλιάς απεκρίθηκε, της λέγει: «Εάν σε υβρίζει εσέναν ο άντρας σου, εμένα τι με νοιάζει? Και αν με υβρίζει εμένα, εσένα τι σε νοιάζει για μένα?» Με αυτόν τον τρόπο ο σοφός εκείνος βασιλιάς έδιωξε την γυναίκα η οποία ήθελε να προφασίζεται. Ο πνευματικός, αδερφοί μου, ο οποίος κάνει το καθήκον του ενώπιον του Θεού, είναι γεμάτος από αγάπη. Εάν σου πει οτιδήποτε, πρέπει εσύ να το έχεις πάντοτε ως απάντηση του Θεού. Συμβαίνει να έχουμε για τούτο το παράδοξο. Η μάνα να αγαπά τόσο πολύ το παιδί της, να το βλέπει στην αμαρτία και να θέλει, ευρισκόμενο στην αμαρτία το παιδί, να το δικαιολογεί ο πνευματικός, να του λέγει «καλά κάνει». Και όταν ο πνευματικός ανοίξει το στόμα του και πει ότι «παιδί μου, διαναλάβεις την Θεία Κοινωνία το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πρέπει να απομακρυνθείς από την αμαρτία», τότε αναστατώνεται η μητέρα, υβρίζει τον πνευματικό και απαντά άλλος πνευματικός. Αυτός, λέγει, είναι έξω από τον κόσμο του. Δεν γνωρίζει ότι σήμερα είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος της. Να διώξουμε τους νέους, λέει. Πώς να μην ζήσει με μια φιλενάδα, λέει. Απαντά ο πνευματικός. Και να έχει και την απέτηση αυτός ο πνευματικός να κοινωνεί αυτό το πλάσμα μέσα στην αμαρτία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πεπραγμένα, αδερφοί μου,
Αυτός που σας ομιλεί, ομιλεί με πόνο. Όταν ο Κύριος μας εθεράπευσε τον παράλυτον, ο οποίος ήταν 38 ολόκληρα χρόνια απομακρυσμένος από την αγάπη του κόσμου, πεσμένος μέσα στην αμαρτία, πεσμένος μέσα στην ασθένεια, ο Θεός τον ελυπήθηκε. Και όταν τον επλησίασαν και του είπαν, θέλεις να θεραπευθείς, εκείνος απάντησε, δεν έχω άνθρωπον, λέγει, να με βοηθήσει. Πρέπει να γνωρίζουμε, αδερφοί μου, ότι ο καθένας από εμάς έχει την ανάγκη να σταθεί κοντά στον συνάνθρωπό του και να τον παρηγορήσει, όσο πεσμένος κι αν είναι. Οι συμβουλές είναι συμβουλές θεϊκές και οφείλει εκείνος ο οποίος πίπτει μέσα στην αμαρτία να ακούσει την συμβουλή του Πνευματικού, ο οποίος έχει ευθύνη ενώπιον του Θεού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν ο χειρουργός, λέγει, που θα χειρουργήσει τον άνθρωπο, φύγει τον υστέρι, λέγει, που κρατά στο χέρι του την ώρα που ανοίγει το σώμα για να διώξει το σεσιπός μέρος, το σάπιο μέρος, λέγει, για να θεραπευτεί ο άνθρωπος, εάν φύγει το χέρι του, λέγει, κόβει σώμα. Ο πνευματικός, εάν δεν δώσει την καλή απάντηση και συμβουλή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κόβει ψυχή. Και όπως διώχνει την ψυχή από τον Θεό, έτσι, λέγει, θα τον διώξει ο Θεός από τη βασιλεία του την επουράνιο. Θα προσέχουμε, αδερφοί μου, όταν προσεύχεστε, να παρακαλείτε για εκείνον τον πνευματικό, ο οποίος σηκώνεται σ' αμαρτίας και δίδει συμβουλάς, διότι κάθε μια συμβουλή, εάν δεν είναι ορθή, έχει να πληρώσει ενώπιον του Θεού εν ώρα κρίσεως. Παρακαλείτε, παρακαλείτε στην προσευχή σας. Δεν θα λησμονήσω ποτέ όταν ο μακαρισμένος πλέον πατέρας μου, τη στιγμή της χειροτονίας μου, μόλις τελείωσα, άνοιξε το στόμα του και μου λέει, παιδάκι μου, λέει, τι φορτίο βαρύ εφορτώθησε σήμερα. Το φορτίο της ιεροσύνης, αδερφή μου, δεν είναι μικρό. Το βαρύτερο από όλα τα οποία υπάρχουν στην ιεροσύνη είναι το μυστήριο της μετανοίας. Πόσο πρέπει να είναι προσεκτικός ο πνευματικός την ώρα που έρχεται το παιδί του, το πληγωμένο από τον διάβολο, να του δώσει την παρηγορία και να το ενδυναμώσει στην μάχη εναντίον του διαβόλου. Παιδάκια μου, εσείς που με ακούετε αυτή τη στιγμή, είναι κανένας από εμάς ο οποίος έχει δαιμόνιον κοφών και άλλαλων? Φοβούμαι πως το έχουμε όλοι μας αυτό το δαιμόνιο. Και να προσέξουμε ότι για να φύγει αυτό το δαιμόνιο χρειάζεται πολύ προσευχή. Διότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι. Να διώξουμε αυτό το δαιμόνιο, το άλαλο και κοφό, με το μυστήριο της μετανοίας. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν καιρός μετανοίας. Ας μην χάσουμε τον καιρό μας, διότι όποιος χάσει τον καιρό του, πάντα βρίσκεται σε κίνδυνο. Πολλοί επεθύμησαν να μετανοήσουν, αλλά
δεν βρήκαν τον καιρόν και έφυγαν από τον κόσμο αυτόν. Μεγάλη μορία εις τον άνθρωπον είναι να έχει κανείς τον χρόνο μπροστά του και να αναμένει άλλο χρόνο. Το σήμερον είναι δικό μας, το αύριο δεν το εξεύρωμε. Ούκ είδαμε τι τέξατε για ποιούσα. Αδερφοί μου, διερχόμεθα ημέρας πονηράς. Κάθε μία ημέρα που περνά και χειρότερα ακούμενη σε αυτόν τον κόσμο. Τα σημεία των καιρών λέγουν ότι ο Αντίχριστος ετοιμάζει παγίδες στον κόσμο. Πολλοί λέγουν ότι θα έρθει ο διάβολος, ο λεγόμενος Αντίχριστος, και θα σταθεί μπροστά σου και θα σου πει ή θα λάβεις τη σφραγίδα μου ή θα είσαι ο εχθρός μου, λέγει ο διάβολος. Πριν όμως είπε ο Θεός μας κάτι άλλο το οποίο δεν το προσέξαμε. Λέγει ότι θα έρθει μεν ο Αντίχριστος για να σφραγίσει τον κόσμο, αλλά τότε θα λείψουν όλα τα επί της γης αγαθά. Δεν θα υπάρχει το ψωμί, δεν θα υπάρχει το νερό, δεν θα υπάρχει το φαγητό, δεν θα υπάρχει τίποτε, λέγει, διότι θα τα κρατά όλα στην εξουσία του ο Αντίχριστος. Τότε να προσέξετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Αυτή η λέξη του Κυρίου μας την οποία είπε προσέχετε να μην πλανηθείτε, σημαίνει ότι πίσω από αυτή τη λέξη υπάρχει όλη η εργασία του Αντιχρίστου, ο οποίος θα σε πλανήσει. Και τώρα, όπως έλεγαμε προετών, θα έρθει με τη σφραγίδα της ταυτότητος. Θα έρθει να σφραγίσει τον κόσμο με πονηρίαν. Και θα προσέξουμε αυτό όσον μας είναι δυνατόν. Κάθε ένας από εμάς πάντοτε ζητεί από τον Θεό κάθε τι το οποίο τον απασχολεί. Ο Κύριος μας λέγει αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Μα εμείς τον παρακαλούμε και δεν μας ακούει. Γιατί καθένας από εμάς το ξέρει γιατί δεν μας ακούει ο Θεός. Η αφορμή ποια είναι για να μην μας ακούει ο Θεός, καθένας από εμάς το γνωρίζει. Το λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Τι λέγει? Μήπως δεν μπορεί το χέρι του Θεού να μας σώσει? Μήπως έκλεισε την ακοή του για να μην μας ακούει όταν προσευχόμεθα? Δεν δύναται το παντοδύναμο χέρι του Θεού να μας λυτρώσει από τους πειρασμούς και τα συμφοράς? Αυτά έρχονται κάθε μέρα το ένα πίσω από το άλλο. Έρχονται και επανέρχονται. Μήπως έκλεισε τελείως την ακοή του και δεν ακούει εις τα παιδιά του? Όχι, αδερφοί μου, εκείνον το οποίο στέκεται μπροστά εις τον θρόνο του Θεού και δεν μας αφήνει να ενωθούμε με τον Θεό είναι η αμαρτία μας. Και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερος ο καθένας από εμάς ότι όταν ζητούμε κάτι και δεν μας το δίδει ο Θεός, σημαίνει ότι ένα βουνό ολόκληρο έχει σταθεί μπροστά μας και δεν ακούεται η φωνή μας στα ότα του Κυρίου Σαββαώθ. Οι αμαρτίες μας μας χωρίζουν και μας μακρύνουν από τον Θεό. Είναι σαν ένα στίχος, είναι σαν ένα βουνό που εμποδίζουν οι προσευχές μας να ανεβούν στον ουρανό. Δια της αμαρτίας μας ο Θεός μας εσυχάθηκε.
απέστρεψε το πρόσωπο του. Δεν θέλει να μας βλέπει, να μας ελεήσει. Τα χέρια μας είναι μολυσμένα με αίμα. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασεβείς γονείς οι οποίοι δεν φοβούνται το Θεό. Πρέπει να γνωρίζετε ότι 1 εκατομμύριο παιδιά φωνεύονται στην Ελλάδα μας κάθε χρόνο. Άλλα επισήμως και άλλα ανεπισήμως. Ξέρετε ότι αυτές οι άνομες κυβερνήσεις έχουν νόμο να φωνεύει η κόρη η οποία είναι παρανόμως έγκυος το παιδί της και να την πληρώνει κιόλας. Κάθε μία γυναίκα λέγει είναι ελεύθερη να μολύνει το στεφάνι της και κάθε ένα ανδρόγυνο έτοιμο να χωρίζει την άλλη ημέρα. Νόμοι τους οποίους εθέσπισε το κράτος, το χριστιανικό παρακαλώ. Τα μεσάνυχτα, την ώρα του διαβόλου που βγαίνουν οι δαίμονες, τότε ψηφίζουν αυτούς τους νόμους. Τα δάχτυλα ημών, λέγει, είναι ζυμωμένα μέσα στην αμαρτία. Τα χείλη μας ελάτησαν ανομία και η γλώσσα η δική μας, λέγει ο προφήτης της Αγίας, μελετά συνεχώς την αδικία. Διότι είμεθα όλοι ακάθαρτοι, έχουμε μολυσμένα χέρια από το αίμα των πτωχών. Τα χείλη μας είναι η γλώσσα της ανομίας, της αδικίας, του ψεύδους, της βλασφημίας, της καταλαλιάς. Αυτά είναι η αφορμή όπου παρακαλούμε το Θεό να μας ακούσει και δεν μας ακούει. Ζητούμε και δεν μας δίδει. Κρούμε και δεν μας ανοίγει ο Θεός. Ας σηκώσουμε επιτέλους αυτό το εμπόδιο, ας ρίψουμε την αμαρτία μας κατά γης με μία αληθινή και τελεία μετάνοια και εξομολόγηση. Ας δώσουμε όθησε στον εαυτό μας να συμφιλιωθούμε με το Θεό και τότε θα ακούσει τα παρακάλια μας. Τότε θα το ζητούμε και θα μας δίδει. Τότε θα μας ανοίγει την θύρα του ελαίου του. Τώρα που τον έχουμε τον εχθρό, ως εχθρόν τον Θεό μας, αύριον θα ελπίζουμε σε Αυτόν. Όταν ο ασεβέστατος εκείνος βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Φαραώ, του έδιδε τα σπληγάς ο Θεός την μία μετά την άλλη, εκαλούσε τους μάγους του και τους έλεγε «Τι είναι αυτό?» Και οι μάγοι του Φαραώ του έλεγαν «Δάχτυλος Θεού». Είναι το χέρι του Θεού. Τώρα του έδιδε σκληροκαρδία. Την άλλη μέρα του έδιδε χαλάζι. Την άλλη του έστειλε ακρίδες. Την άλλη φορά του έστειλε βατράχια. Την άλλη φορά του έκανε το νερό αίμα. Την άλλη φορά έστειλε το θανατικό. Και έλεγε «Μα τι είναι αυτό?» Αποκρίνοντο οι μάγοι και του έλεγαν «Τούτο είναι το χέρι του Θεού, όπου παιδεύει τα αμαρτίας των Αιγυπτίων. Δάχτυλος Θεού εστί». Ερωτούμε κι εμείς αδερφοί μου αυτή τη στιγμή να ερωτήσουμε. Τι να ερωτήσουμε? Τι είναι τούτο το χαλάζι που πέφτει? Ακόμη προχθές έπεσε το χαλάζι. Κατέστρεψε τα πάντα. Ιούλιος μήνας να χιονίζει. Μα τι είναι αυτό? Δάχτυλος Θεού. Σύεται η γη. Τι είναι αυτό? Δάχτυλος Θεού. Δεν προσέξετε εκείνον τον ανόητον όταν έκαναν εκείνη την γέφυρα του αντιρίου? Δεν τον ακούσατε που είπε ότι ο άνθρωπος, λέγει, ενίκησε τον Θεόν? Ω παραφροσύνη αυτού του ανθρώπου.
Το ίδιο δεν είπανε και οι τεχνίτες που έκαναν εκείνο το πλοίο, το οποίο ονομάζεται Τιτανικός. Όταν το ετελείωσαν εκείνο το πλοίο, είπαν ότι ούτε ο Θεός λέγει δεν το βυθίζει. Και όμως, ύστερα από λίγα μέτρα μέσα στη γη, το κατάπιε η θάλασσα. Τι είναι αυτό που κατακαίει τα Σπαρτά? Τα είδατε ότι τα κατέκαψαν, δεν έμεινε λεμονόδεντρο πάνω στην Ελλάδα, ούτε ένα. Έγιναν όλα στάχτη. Τι είναι αυτό? Προσπαθούν να λύσουν τι είναι αυτό με την επιστήμη τους. Και τους βλέπετε. Κάθονται ώρες ολόκληρες και συζητούν λόγια τα οποία δεν δύναται ο άνθρωπος να κατανοήσει. Οι μάγοι του Φαραώ του έλεγαν όλα αυτά δάχτυλος Θεού. Πέφτει η ακρίδα και κατατρώει τα πάντα. Όλα τα αμπέλια τα έχει καταφάγει. Σήμερα πέφτουν πολλά νερά, αύριο γίνεται ανομβρία. Τώρα υπάρχουν άνεμοι και σαρώνουν τα πάντα και μετά φθείρουν όλα τα φυτά που είναι πάνω στην γη. Αποκρίνεται ο προφήτης και λέγει, τι είναι αυτά? Δάχτυλος Θεού, το χέρι του Θεού. Τι είναι η ακρίβεια που σπαράζει τον κόσμο σήμερα? Τι είναι οι δυστυχίες που συμβαίνουν ανέλπιστα? Δάχτυλος Θεού. Τι είναι η αρρώστιες, η πείνα, ο πόλεμος, το θανατικό? Δάχτυλος Θεού που παιδεύει τις αμαρτίες των χριστιανών. Πολλέ εμάστιγες του αμαρτωλού. Τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, αυτός θα τον σώσει. Πυρ και χάλαζα και λοιμός και θάνατος, πάντα όλα είναι σε εκδίκηση όλων των εθνών. Αυτά είναι τα άρματα που έχει πιάσει στο χέρι του Θεός για να παιδεύσει τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, αδερφοί μου, αφού τα είπαμε όλα αυτά, θέλουμε να μας βρούνε τα κακά. Ας πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε. Πολλά κακά θα έρθουν. Εάν δείτε αυτό που σας ομιλεί την ώρα που έρχονται να βαφτίσουν τα μωρά τους οι γυναίκες γυμνές, με τα παντελόνια, μες στην εκκλησία, πράγμα βδελικτών ενώπιον του Θεού. Δεν το γνωρίζουν οι γυναίκες. Δεν θέλουν να το γνωρίσουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή ήθελα να σας πω ένα πολύ σοβαρό, αλλά δεν μας παίρνει η ώρα πια. Θα το αφήσουμε την άλλη φορά.